σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της εταιρείας αποφράξεων «Καλά ξεμπερδέματα». Με τόσο χαρτί υγείας που αγοράσατε, τα λέμε μετά τις 6 Απριλίου. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο «Μένουμε σπίτι 7 τέχνες», μόνο στα ελληνικά σήμερα, και παρακολουθείτε το «Μένουμε σπίτι ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια», πάλι μόνο στα ελληνικά σήμερα. Με τον Γιώργο Στρούλη, Γεώργιο Γιολδάση. Θα παρατηρήσατε ήδη ότι δεν έχω μαζί μου σήμερα τον πτέρο celebrity Αρχιμίδη. Και αυτό γιατί είναι και αυτός «Μένουμε σπίτι», αν και εδώ που τα λέμε δεν χρειαζότανε, διότι έκανε το τεστ για το κορονοβίρους και βγήκε αρνητικός. Δηλαδή τι αρνητικός, τον βλέπει ο ιός και αλλάζει δρόμο. Ένας Τσακ Νόρις με πίπουλα συμμετέχει στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Εμείς όμως στο καθήκον μας, έχοντας στηρίσει όλα τα μέτρα ασφαλείας φυσικά. Από το σπίτι η εκπομπή, είμαστε 2 άτομα ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, έχουμε απολυμανθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με μια είδηση επί του πιεστηρίου. Μείνετε σπίτια σας. Και μετά την είδηση επί του πιεστηρίου, συνεχίζουμε κανονικά με το πρόγραμμά μας και τη στήλη που όλοι αγαπάτε, τα γράμματα των τηλεθεάτων. Ο Βλαδίμηρος Π. από τη Μόσχα θέλει να μας ευχαριστήσει, διότι μεταφράζοντας τα ρώσικα τις εκπομπές, πολλοί Μοσχοβίτες κάθονται σπίτια τους να τις παρακολουθήσουν. Και έτσι κάνει πιο εύκολο το έργο της ρώσικης Δούμας και το δικό του. Για να μας ευχαριστήσει δε για τη συνεισφορά μας αυτή, θέλει να μας κάνει δώρο ένα Τουπόλεβ. Σκηνοθέτα μου χωράει στο σαλόνι. Η Ευγενία Ευγενίδη μας ζητά να της υποδείξουμε έναν τρόπο να περάσει την ώρα της όσο καιρό μένει σπίτι. Αυτό είναι εύκολο. Να βλέπει σε επανάληψη όλες τις εκπομπές της 7 Arts. Έτσι να κάνουμε και λίγα νούμερα, ευκαιρία είναι. Η Πέρι Πιπέρι θέλει να μας ευχαριστήσει για το ρεπορτάζ που κάναμε σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με την Αυστραλία και τα χαρτιά υγείας και τις εφημερίδες. Λέει ότι άρχισε να το χρησιμοποιεί και αυτή το κόλπο το οποίο αναφέραμε. Τι άλλο λέει? Μας λέει και ποια εφημερίδα χρησιμοποιεί, αλλά για λόγους δεοντολογίας και γιατί δεν μας πληρώνουν για να τους κάνουμε διαφήμιση, θα το παρακάμψουμε. Και μετά από τη στήλη των αναγνωστών, τα γράμματα των αναγνωστών, που σήμερα όπως βλέπετε είναι short γιατί όλοι κάνουν άλλα πράγματα, κατεβάζουν διάφορα καλοκαιρινά από το πατάρι γιατί τότε θα ξαναβγούμε έξω, μου φαίνεται ελεύθερα, πετάνε πράγματα που δεν θέλανε και τα κρατούσανε για μια ώρα ανάγκης και τώρα που ήρθε η ανάγκη είδαν ότι δεν χρειάζεται κουλουπού κουλουπού, θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις. Σκηνοθέτα μου, επειδή ξέρω ότι θα κάνεις μοντάζ, ρίξε το σήμα των ειδήσεων. Ελπίζω να έριξες και το σήμα για τα γράμματα των τηλεθεάτων. Θύμα των Ρώσων Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, έπεσε ο πρίγκιπας Χάρη. Ξέρετε, αυτός με τη Μέγκαν Μάρκλ. Και συγκεκριμένα, αυτοί οι δύο, με συγχωρείτε, Ρώσοι Φαρσέρ, τον πήρανε τηλέφωνο και υποκρίθηκαν ότι είναι η Γκρέτα Θούμπεργκ και ο πατέρας της. Τώρα βεβαίως πρέπει εδώ να αναρωτηθούμε όλοι μαζί πώς γίνεται ο πρίγκιπας Χάρη Κοτζάν πρίγκιπας να πιστέψει ότι ένας ενήλικας Ρώσος, ο οποίος προφανώς θα μιλάει κάπως έτσι, «Hello, I am Boris», ή θα μιλάει σαν τον Τάνο Λυγίζω στις Φανταρίνες, «Το βιολιστή στη στέγη, ταβάρις, το βιολιστή στη στέγη», να περάσει για μια 17χρονη Νορβηγή. Η Σουηδική είναι μικρή, δεν ξέρω, πάντως κάτι βόρεια είναι σίγουρα. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι την Γκρέτα την ξέρει ο πρίγκιπας Χάρη όπως όλοι μας. Εξακοής, την έχει ακουστά. Και ούτε καν κυριολεκτικά. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι ο Θεός τον φώτισε τον πρίγκιπα Χάρη, γιατί στο τηλέφωνο, ήταν τηλεφωνική όλη αυτή η φάρσα, του ρωτούσαν να του κάνανε διάφορες ερωτήσεις για το πώς περνάει στον Καναδά, για τις σχέσεις του με το παλάτι, για τα τζετ που κυκλοφορεί γύρω-γύρω, πώς δεν είπε τίποτα για τον Πούτιν να τον ψάχνουμε. Όπως βλέπετε πίσω μου, ελληνική σημαία, διότι σήμερα είναι 25η Μαρτίου. Και τι εορτάζουμε σήμερα? Την εθνική μας παλιγενεσία. Εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση και να σας πω ότι λόγω αυτού του γεγονότου
υπάρχει το χριστιανικό όνομα Εθνεγερσία, που μπορείτε να δώσετε στις κόρες σας και τις εγγονές σας και τις ανιψιές σας και τις βαφτιστήρες σας, εφόσον βέβαια είσαστε σε θέση και έχετε την τόλμη να σπάσετε το κατεστημένο του να χρησιμοποιούμε 10 συγκεκριμένα ονόματα σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε βέβαια τι έγινε πριν από 200 περίπου χρόνια, γιατί τα μαθαίνετε όλοι, τα μαθαίνουμε όλοι στο σχολείο. Ήταν τότε που ξεκίνησε η σύσταση του ελληνικού κράτους, γιατί υπήρχε ελληνικό έθνος, με μια επανάσταση, την οποία κάνανε κάτι μασόνοι. Τότε που οι μασόνοι δεν βάσανε μέσα όποιον να είναι και ήταν πιο επαρκείς. Και ήταν αυτοχρηματοδοτούμενοι στην αρχή, γι' αυτό είχε πάει πάρα πολύ καλά. Μετά βέβαια αρχίσαμε να πυροβολιόμαστε μεταξύ μας, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε από καιρό σε καιρό, ιδιαίτερα μετά από τέτοιους σημαντικούς αγώνες. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία δεν νομίζω να μάθετε, να μάθουμε, να υποθούν από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, που όπως ξέρετε όλοι είχε ήδη πρόβλημα με το σήμα της. Συνεχίζουμε όμως με άλλες ειδήσεις, αυτό ήταν ένα μικρό intermezzo. Στη Γαλλία, λόγω κορονοϊού, βάλανε λουκέτο, όχι ακριβώς λουκέτο, βάλανε σε καραντίνα έναν οίκο ανοχής μαζί με τα κορίτσια και τους πελάτες. Θέλω πάρα πολύ να δω τι σοϊδικαιολογία θα βρουν όλοι αυτοί για να πούνε στις γυναίκες τους. Εδώ που λέτε εμείς στη γειτονιά στην Αχαρνών παρακάτω, είχαμε κάτι παρόμοιο, υπό ποια έννοια. Υπήρχε λοιπόν ένα τέτοιο σπίτι της χαράς που συστεγαζόταν στο ίδιο κτίριο με ένα μαγαζί που πουλούσε εκκλησιαστικά είδη. Εικόνες, κομποσχήνια, λιβάνια, τέτοια πράγματα. Και μάλιστα είχαν και κοινή πόρτα, δηλαδή έμπαινες από εδώ, έστριβες δεξιά και πήγαινες να αγοράσεις την εικόνα του Οσίου Χασάν, του Αγίου Χασάν του Τούρκου, ή πήγαινες επάνω και δεν αγόραζες καμία εικόνα, έβλεπες άλλα πράγματα εκεί πέρα, λιγότερο θρησκευτικά και θρησκευόμενα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συνέβαινε. Όποιος ήθελε να πάει να κάνει μια επίσκεψη στις κοπέλες και τον έβλεπε κάποιος γνωστός να βγαίνει, τι έλεγε? Θα να βρω. Μαλά. Σε άλλες ειδήσεις. Στη Γαλλία, σε καραντίνα, μπήκε ένα σπίτι, πώς να το πω, γιατί είμαστε και σε prime time zone. Ένα σπίτι που πηγαίνουν διάφοροι ενήλικες άνδρες για να συνάψουν σύντομες ερωτικές σχέσεις με κοπέλες. Μπήκε λοιπόν σε καραντίνα μαζί με τις κοπέλες και μαζί με αυτούς. Εδώ θέλω να δω πάρα πολύ τι δικαιολογία θα πούνε στις συμβίες τους όλοι αυτοί. Εμείς βεβαίως είχαμε ένα παρόμοιο θέμα, τολμώ να πω, λίγο παρακάτω στον Αχαρνών, όπου υπήρχε ένα τέτοιο οικοδόμημα, υπήρχε μια τέτοια επιχείρηση που συστεγαζότανε στον ίδιο χώρο με μία άλλη επιχείρηση που πουλούσε εκκλησιαστικά είδη. Κομποσχήνια, σταυρούς, λιβάνια, τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε βέβαια το τέλειο cover που δίνει αυτό. Διότι έβλεπε κάποιος, καθώς έβγαινε ένα γνωστό του, και τι έλεγε? Α, ξέρεις, ήρθα να πάρω μία εικόνα του Αγίου Χασάν του Τούρκου και δεν την έχουμε. Αυτό που σας λέω είναι και πραγματικά, γιατί είναι δύσκολη εικόνα και αυτός είναι πραγματικός Αγίος. Αν κάποιος τώρα πήγαινε προς τα πάνω και ο απ' έξω τον έβλεπε και του λέγε, πού πας, έλεγε, όχ μωρέ, όχ μπερδεύτηκα, εδώ ήθελα να πάω, αλλά μία κοινή είσοδο, τι πράγματα είναι αυτά, πώς το ανέχονται, κατάπτωση ηθών, τσικ 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 τσικ. Βεβαίως, το πρόβλημα το είχε η κανονική, αν το θέλετε, η πιο, πώς να το πω, ηθική επιχείρηση. Γιατί πηγαίνουν διάφοροι πελάτες, νομίζοντας ότι αυτό είναι μία cover, μία βιτρίνα, και προσπαθούσαν με συνθεματικά διάφορα να έρθουν σε επαφή με την άλλη επιχείρηση που θέλανε. Βαρέθηκε ο ανθρωπάκος, το κλείσε και έφυγε. Στη γείτονα χώρα, την Ιταλία, η οποία έχει χτυπηθεί απίστευτα από όλο αυτό που γίνεται, οι κάτοικοι, για να μπορέσουν να αποσυμφορήσουν λίγο την πίεση που αισθάνονται, βγαίνουν στα μπαλκόνια και τραγουδάνε. Είναι καλό αυτό, διότι η Ιταλία είναι μουσικό έθνος, είναι καλή φωνή. Σε πολεμιστές δεν τα πάνε και πολύ καλά, αυτό είναι άλλο θέμα για άλλη εκπομπή. Γεια σας, πας και ανάποδα. Τέλος πάντων, αυτό λέτε, που λέτε θέλουμε να το κάνουμε και εμείς εδώ, γιατί μην έχουμε κάποια πρωτότυπη ιδέα, όχι, πρέπει να αντιγράφουμε τα πάντα. Και βγαίνουν διάφοροι στα μπαλκόνια και τραγουδάνε και παίζουν μουσική. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη χώρα, παρότι έχουμε καλές φωνές, η μουσική μας παιδεία είναι λίγο χαμηλή. Δηλαδή, στη γειτονιά μου, νεσούν ντόρνα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κανείς να τραγουδήσει. Κάτι σκυλάδικα μονάχα.
Και το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν είμαστε και οι πλέον, πώς να το πω, ανεκτικοί άνθρωποι σε αυτά τα θέματα. Να σκεφτείτε ότι κάποτε κάποιος ήθελε να μάθει πιάνο. Τώρα αποφάσισε να πάρει γενικά ο μικρός για να πω για να πάρει τον άλλο. Έλα, εντάξει. Τι μαρσάρις κολλητέ, παπί 50 έχεις. Όπως σας είπα, βλέπετε ότι δεν είμαστε καθόλου ανεκτικοί. Ήταν λοιπόν κάποιος ή κάποια και προσπαθούσε να μάθει πιάνο. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να μάθει κάποιος το πιάνο πρέπει να βασανίσει εμάς τους υπόλοιπους, αλλά αυτό το πράγμα είναι και λογικό. Ήταν ένας που έβγαινε έξω κάθε φορά που έπεσε το πιάνο και τι έλεγε, δηλαδή για χήνες που σκούσουν, για γάτες που κουδέρνουν, το ότι να αφήσει το πιάνο να πάει να γίνει υδραυλικός. Μέχρι που μία μέρα το πιάνο σιώπησε. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό επεισόδιο, ίσα για να κρατάω επαφή με όλες εσάς και όλους εσάς που ξέρω ότι μας βλέπετε και μας αγαπάτε. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό που λένε όλοι, να προσέχετε παιδιά. Η κατάσταση δεν είναι απλή. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Και αν δεν προσέχετε εσείς, ιδιαίτερα που είστε υγιείς, να θυμάστε ότι δεν μπορείτε μετά, χτύπα ξύλο, δεν έχω ξύλο γύρω γύρω, το χτυπάω νοητά, να προσέχετε και τους άλλους. Και από το σπίτι μου, και φαντάζομαι όμως και όλοι τις 7 Arts, γεια σας!